Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος ήταν η αφορμή για την πρώτη εξόρμηση του καλοκαιριού, παρότι ο καιρός θύμιζε φθινόπωρο. Οι πληρότητες σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη άγγιξαν ακόμα και το 90%. Τα κλείσαμε πολύ οικονομικά 2 μήνες πριν. Γενικά δεν έβρισκες και εύκολο εισιτήριο. Εγώ για επιστροφή θυμάμαι δεν έβρισκα πλοίο. Τσουχτέρες, ωστόσο, είναι οι τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Οι καλοκαιρινές διακοπές μετατρέπονται όλο και περισσότερο σε είδος πολυτελείας για πολλές οικογένειες. Αυξημένες. Κατά 20% από πέρσι. Πλήρωσα 116 ευρώ. Ναι. Μόνο για τα ακτοπλοϊκά. Ναι. Επιστροφή, άλλα 116. Για παράδειγμα, μια τετραμελής οικογένεια, αν θέλει να ταξιδέψει στην Νάξο, μαζί με το κόστος του αυτοκινήτου, θα πληρώσει 532 ευρώ με επιστροφή. Για τη Ρόδο, μόνο για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια θα ξοδέψει 809 ευρώ πήγαινε έλα. Για να κάνει διακοπές στην Κρήτη, η μετακίνηση με το πλοίο θα κοστίσει 432 ευρώ. Και για την Κεφαλονιά, 196 ευρώ, που εκεί όμως θα πληρώσει κάτι παραπάνω σε καύσιμα για να φτάσει στο λιμάνι της Κιλίνης ή της Πάτρας. Σε σχέση με πέρσι, είναι γύρω στο 25 με 30%. Η αύξηση των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Μια οικογένεια τετραμελής από Πειραιά για να πήγαινε στην Μύκονο ήθελε γύρω στα 500 ευρώ μαζί με το αυτοκίνητο μετεπιστροφής και φέτος θέλει γύρω στα 600. Έτσι πολλοί επιλέγουν τους κοντινούς προορισμούς, με τα νησιά του Αργοσαρονικού να είναι στην κορυφή της λίστας, αν και εκεί οι εκδρομείς θεωρούν τα εισιτήρια τσιμπημένα. 36 ευρώ με επιστροφή, 2 άτομα. Ακριβά. Εντάξει, για τη σημερινή εποχή σαφώς και είναι ακριβά. Πολύ ακριβά, ναι. Πάρα πολύ. Δεν υπάρχει κατάλημα κανένα. Εδώ πέρα ειδικά είναι κλεισμένα πριν από 3 μήνες. Είμαστε sold out μέχρι και τον Οκτώβριο. Σε πολλούς προορισμούς για ολιγοήμερες διακοπές, η διαμονή είναι πλέον πολύ πιο οικονομική από τη μετακίνηση. Προσπαθούμε όσο γίνεται και στο βαθμό που είναι εφικτό να υπάρχει μια λογική αύξηση. Η αύξηση της ενέργειας έχει συμπαρασύρει όλες τις τιμές προς τα πάνω. Και έτσι, αφού δεν υπάρχουν ενδείξεις αποκλιμάκωσης των τιμών, φαίνεται ότι οι καλοκαιρινές διακοπές θα είναι απαγορευτικές για πολλούς.